Η ελληνοκυπριακή πλευρά, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει, εάν δηλαδή θα πάει σε σύγκρουση με την Τουρκία, οπότε θα επιβληθούν κυρώσεις, ή αν θα συνεχίσει την διαδικασία του διαλόγου. Και όπως τονίζεται, υπάρχει εκκρεμότητα στο θέμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κατά πόσον θα καλέσει τριμερή ή όχι. Με βάση και τις τελευταίες πληροφορίες, θα γίνει τριμερής. Και το ερώτημα που ηγέστηκε κατά τη συνομιλία μας με τους ξένους διπλωμάτες ήταν το εξής. Πώς από τη μια θα γίνεται στο Παρίσι τριμερής και από την άλλη θα ζητά η Κυπριακή Δημοκρατία επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας γιατί παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΣ. Δηλαδή έχουμε δύο αντιφατικές πολιτικές σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Συνεπώς, τονίζω στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, διότι η κυπριακή πλευρά, όλοι οι πρόεδροι, έχουν εδώ και χρόνια υποστηρίξει ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι επικουρικός. Τον πρώτο λόγο τον έχουν οι δύο πλευρές και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα τονίζεται, ας μην περιμένει κάποιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκρουστεί με την Τουρκία με την επιβολή κυρώσεων τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή η ελληνοκυπριακή πλευρά μαζί με την τουρκοκυπριακή πλευρά, θα κάτσουν σε διάλογο μαζί με το Γενικό Γραμματέα για να δουν πώς προχωρεί η όλη διαδικασία. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και στις επόμενες μέρες. Και από το χάος στις θάλασσές μας, στρέφουμε τώρα το βλέμμα στο χάος που επικρατεί στα τμήματα πρώτων βοηθειών. Τριτοκοσμικές είναι οι συνθήκες που δημιουργούν τα προβλήματα, αλλά και οι